Λοιπόν, ο Γιάννης Σοκολάκης είναι ειδικευόμενος στο Παπαγιονίου τρίτο χρόνο, και είναι ο άνθρωπος εικονικός ασθενής. Έχει πρακτικά εκπαιδευτεί στους πρώτους από την Ελένη Δάφη, η οποία είναι η expert που κάνει το δακτορικό της πάνω σε εικονικός ασθενής. Και από εκεί και πέρα μας τους κάνει για κάθε εικονικό ασθενή πώς γίνεται η διαδικασία. Όλοι όσους δεν ήταν στο σεμινάριο που έγινε, παίρνουμε ένα σενάριο το οποίο το πήραμε το συγκεκριμένο από τον κύριο Μητρόπουλο και τον κύριο Λιβιζάτο σε διαφάνειες και μετά κάθεται και γράφει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή για να τρέξει αυτό, από πίσω έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα πώς το κάνει αυτό, έχουμε τον κύριο Σπάχο, ο οποίος είναι στον υπολογιστή, ότι είναι βασικός ερευνητής. Είναι ο αρχιτέκτονος όλης της πλατφόρμας που έχω από πίσω για τα σκευαστικά, ο οποίος εκπαιδεύει. Άρα υπάρχει μια ερευνητική και μια ομάδα. Ο Γιάννης Σοκολάκης λοιπόν πήρε τη διαφάνεια, νομίζω ότι τώρα πλέον δημιουργείται και επαρχής, έτσι. Λοιπόν, είναι επαρχέστατος, θα μας τα κάνει. Θα δείτε και του κυρίου Τζόρτζ που θα τον τρέξουν κατευθείαν εκεί. Σήμερα θα κάνουμε ένα τεστ, τι μάθατε χθες. Λοιπόν, Γιάννη, έχεις τον λόγο να διαβάζεις το κείμενο. Το κείμενο σας δίνει έναν ασθενή, τον οποίο σας παρουσίασαν χθες οι δύο εκπαιδευτές σας. Διαβάζεις και εγώ θα κάνω την κυκλοφορία όπως ψηφίζουμε ένα δύο εκπαιδευτές. Σωστά, μικρόφωνα δεν μας έχετε φέρει. Μπορώ να έχω ένα χειρό. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί εγώ δεν θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, φόρεσέ το. Αυτό είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου έχει κάνει ο καθηγητής της Κατσής Χρήστου. Ξαφνικά το φώναξε. Για να μην έχει άρχος να... να ασχοληθώ με όλα αυτά. Ας τα απεξεκίνησα να ασχολούμαι στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μου, που ήταν ένα πρωτοπόρο κομμάτι τόσο για την εκπαίδευση γενικά της ιατρικής στην Ελλάδα και πόσο μάλλον και της ουρολογίας. Κύριος Σοκολάκης, έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό της ιατρικής σχολής μεθοδολογία έρευνας. 2 χρόνια και τώρα προχωράει με τη διατριβή του. Ο Γρηγόρης, λοιπόν, ο ασθενής μας, έχει αυξημένο PSA. Έρχεται στο ιατρείο ή στο νοσοκομείο μας, μας λέει: «Γιατρέ μου, το PSA μου έχει αυξηθεί». Το παρακολουθώ τακτικά από τα 50 μου κάθε χρόνο. Μου το γράφει ο παθολόγος μου, ο οικογενειακός μου γιατρός, και στο ετήσιο check-up που κάνω, πρώτη φορά φέτος, είναι τόσο ψηλό. Και ο γιατρός μου, αφού το επανέλαβα στο μικροβιολογικό εργαστήριο, μου ζήτησε να επισκεφτώ ουρολόγο. Το PSA του είναι 3,3. Ενώ τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται από 0,75 έως 1,35. Κατά την εξέταση, διαπιστώνεται ότι δεν έχει συμπτωματολογία από το κατώτερο ουροποιητικό. Ο προστάτης του είναι στη δαχτυλική εξέταση ομαλός, συμμετρικός, χωρίς ψηλαφυτές σκληρίες και με ψηλαφυτή δυσπερματική άβλακα. Σε υπέρηχο που κάνουμε, έχει ένα μέγεθος προστάτη γύρω στα 45 ml διακοιλιακά, χωρίς ιδιαίτερο υπολοιπόμενο ούρων μετά την ούρηση. Και από το ιστορικό του, σας αναφέρει ο πατέρας του, διαγνώστηκε προδιαιτίας, 90 ετών εν ζωή, με καρκίνο του προστάτη, σε ένα PSA 8,2. Τι θα συστήνατε, λοιπόν? Τι θα συστήναμε στον ασθενή μας? Πόση λήψη αντιβίωσης και επανέλεγχος PSA σε ένα μήνα? Κανένας. Πόση απλή διορθική βιοψία 8 τεμαχίων? 6. Κανένας. 12. Βλέπω πολλά χέρια. Κορεσμού πάνω από 20. Όχι. Τι δάσκαλους είχατε, ρε παιδάκι μου. Να χτυπήσουμε, κύριε Σπάχο, τους 12, λοιπόν. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Αποφασίζετε, λοιπόν. Αποφασίζουμε, λοιπόν, και κάνουμε μια εκτεταμένη βιοψία προστάτη 12 τεμαχίων. Μετά από λίγες μέρες βγαίνει το αποτέλεσμα της βιοψίας, στο οποίο δεν ανεβρέθησαν στοιχεία κακοήθειας, αλλά κατά τόπου στοιχεία φλεγμονής του προστάτη. Τι θα προτείνατε στον ασθενή σας? 1. Συστηματική παρακολούθηση.
Έχουμε καμιά δεκαριά χέρια. Τι URP, κανένας. Επανάληψη της βιοψίας 6 μήνες. Έχει σε κανένα από τα παραπάνω. Μάλιστα, δεν έχει. Οπότε πάμε με την συστηματική παρακολούθηση. Λοιπόν, Γιάννη. Αναφέρουμε στον ασθενή μας ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουμε πρόβλημα καρκίνου του προστάτη, αλλά παρόλα αυτά και με το ιστορικό που έχει, θα πρέπει να τον παρακολουθούμε τακτικά. Επανέρχεται μετά από 6 μήνες και μας φέρνει ένα νέο PSA, το οποίο είναι στο 3,6. Και αναφέρει ότι μετά τη βιοψία δυσκολεύεται πλέον και λίγο στο κατούριμα. Έχει μαζί του και μια γενική ούρων αρνητική για στοιχεία ουρολίμωξης. Του δίνεται να ξεκινήσει ένα αλφα μπλόκερ και συστήνεται ένα επανέλεγχο του PSA σε 6 μήνες. Στο χρόνο λοιπόν μετά τη βιοψία, επανέρχεται ο ασθενής σας βελτιωμένος από τα συμπτώματα από το κατώτερο ρουπητικό του πλέον και το νέο του PSA όμως είναι 4,6 πλέον. Με ένα ποσοστιαίο free PSA στο 22%. Η δαχτυλική έξαδεση του προστάτη παραμένει αρνητική, χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Τι θα συστήνατε στον ασθενή σας? Βιοψία κορεσμού 20 στομαχίων. Βλέπω χέρια να σηκώνονται. Πολλά. Λοιπόν, εκτεταμένη 12. Κανένας. TURP. Κανένας. Συνέχιση της παρακολούθησης. Έχουμε 2-3 χέρια μόνο. Οπότε πάμε με την κορεσμού. Γιάννη. Συστήνουμε λοιπόν και εκτελούμε μια διορθική βιοψία κορεσμού 22 τεμαχίων και μετά από λίγες μέρες παίρνουμε το αποτέλεσμα το οποίο αναφέρει ότι σε 3 από τους 11 κυλίνδρους του δεξιού λοβού υπάρχουν εστίες υψηλόβαθμης ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας, high grade pin. Λοιπόν, τι θα προτείνατε τώρα στον ασθενή σας? Επανάληψη βιοψίας σε 3 μήνες. Ενεργό παρακολούθηση, επανάληψη βιοψίας σε 1 χρόνο, ένας, σε 6 μήνες, οι περισσότεροι. Κύριε Σπάχος, σε 6 μήνες. Εδώ πέρα, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα έτσι, κλινικά και ερευνητικά δεδομένα, το θεώρησα παίρνοντας την μελέτη από το Cleveland Clinic που λέγανε ότι το high grade pin το κάνουν επανάληψη στα 2-3 χρόνια, ότι 6 μήνες ίσως είναι λίγο νωρίς και ίσως πρέπει πιο πολύ να τον παρακολουθούμε με ένα PSA και αυτά. Χωρίς να υπάρχει απόλυτο σωστό και λάθος, έτσι τελείως αυθαίρετα, δικό μου πιο πολύ για να υπάρχει το παιχνίδι του εικονικού ασθενή. Το high grade pin αναφέρω ότι δεν αποτελεί από μόνο του έβριμα κακοήθειας καταρχήν. Δεν συστήνεται επαναληπτική βιοψία σε 6 μήνες χωρίς να έχουμε αλλαγή σε άλλα δεδομένα όπως αύξηση του PSA κτλ. Όπως αναφέρανε στο συγκεκριμένο άρθρο. Ιδίως μετά από βιοψία κορεσμού του προστάτη, όπου τον έχουμε κάνει τον προστάτη σουρωτήρι. Έχουμε πάρει πολλά κομμάτια. Στο εξάμηνο λοιπόν το νέο του PSA είναι 4,9. Με free PSA 20%. Λοιπόν, πόσοι θα έκαναν ενεργό παρακολούθηση? 1, 2, 3, 4, 8 χέρια. Πόσοι θα έκαναν επανάληψη βιοψίας σε ένα χρόνο? Εδώ διχασμένους σας βλέπω. Μάλιστα. Μία ξανά προσπάθεια για να έχουμε μία ενεργό παρακολούθηση, λίγο χέρια να βλέπουμε. Ωραία. Βιοψία σε ένα χρόνο, χέρια. Επανάληψη παρακολούθησης. Ενεργό παρακολούθηση πήγε. Προτείνουμε λοιπόν στον ασθενή να συνεχίσει την ενεργό παρακολούθηση από ουρολόγο. Μετά από 6 μήνες, όπως είπαμε, που ήταν 4,9 με 20% το free PSA και η δαχτυλική αρνητική, έρχεται μετά από ένα χρόνο. Το PSA έχει ανέβει στο 5,7. Το free PSA είναι πλέον στο 18% με δαχτυλική πλέον ύποπτη στο δεξιό λόβο του προστάτη. Τώρα, βιοψία κορεσμού. Ουάου, γέμισε η χέρια η αίθουσα. Καθοδήγηση μαγνητικού συντονισμού. Δεν έχει ο πάντως. Βιοψία 12 τεμαχίων. Όχι, διαπερναϊκή.
2 και PCA3. Κανένας. Λοιπόν, σαφέστατα πάμε κορεσμό. Κατά 90% της αίθουσας. Έτσι, δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για το ποια μέθοδος είναι η καλύτερη στην τρίτη επαναληπτική βιοψία για υποψία καρκίνου του προστάτη. Αποφασίζουμε λοιπόν στον ασθενή μας να κάνουμε μια διορθική βιοψία κορεσμού. Λίγες μέρες μετά το αποτέλεσμα της βιοψίας έχει ως εξής. Παρουσία αδενοκαρκινώματος του προστάτη με ένα Gleason score 6, 3/3, 2 στους 11 κυλίνδρους του δεξιού λοβού σε ποσοστό 40% περίπου του κάθε κυλίνδρου. Έχουν ουσιαστικά από αυτούς τους καρκίνους που θεωρούμε χαμηλού ρίσκου και κινδύνου εξέλιξης ή που πολλοί τους χαρακτηρίζουν ως μη κλινικά σημαντικούς. Τι θα προτείνετε στον ασθενή σας? Λοιπόν, η ερώτηση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο μάθημα το χθεσινό πάντως. Ναι, την έβαλα ως καταληκτική, δεν έχει σχέση η επιλογή της θεραπείας με αυτά που κουβεντιάσαμε χθες. Λοιπόν, ακτινοθεραπεία. Πόσο ήταν? 60. Πλέον έχει φτάσει στα 63, 60, εκεί πέρα. Ριζική προστατεκτομή. Ενεργό παρακολούθηση. Έχουμε 2, 3, 4 ενεργό, η άλλη ριζική. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το έβαλα, ριζική. Θεωρούμε και τις 3 απαντήσεις θεωρητικά σωστές. Το έβαλα πιο πολύ για να κάνουμε μια καταμέτρηση του τι κάνουμε συνήθως στην κλινική πράξη, που νομίζω οι περισσότεροι κάνουν χειρουργείο. Λοιπόν, ολοκλήρωσέ το. Η ριζική λοιπόν προστατεκτομή σε ασθενείς με χαμηλού κινδύνου καρκίνου του προστάτη με πάνω από 10 χρόνια προσδόκιμο επιβίωση είναι μια από τις θεραπευτικές μεθόδους εκλογής με ένα level of evidence 1β και είναι συνήθως πιστεύω η επιλογή των Ελλήνων ασθενών κιόλας όταν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση σύμφωνα με μάλιστα την βιογραφία. Λοιπόν, ο κύριος Σοκολάκης πήρε απλώς ένα σετ διαφανειών, τις χρησινές μόνο και έκανε αυτό το τέτοιο και ήταν σαν ένα τεστ. Έτσι. Λοιπόν, δάσκαλοι, τι έχετε να πείτε? Γι' αυτό πάρτε το λόγο, γιατί συνεχίζετε εσείς. Κύριε Μητρόπουλε, μπορείτε να έρθετε στο βήμα, κύριε Λεμιζάτη επίσης. Νομίζω πως ήταν μια εξαιρετικά καλή δουλειά για αυτό το πράγμα και αν το δουλέψει κανείς ακόμα παραπάνω, δημιουργεί ένα απίστευτο εκπαιδευτικό υλικό για αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω πως με τα δεδομένα αυτά, εγώ δεν θα αισθανόμουν ότι χρειάζεται να ξανακουβεντιάσουμε τα πράγματα τώρα. Κάνατε καλή δουλειά χθες. Όχι. Το μόνο που θέλω, Διονύση μου, μια που είμαστε τόσα χρόνια συνοδοιπόροι, τουλάχιστον ακαδημαϊκά ταυτισμένοι, σε έχω πείσει ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν γιατί... Όχι. Όχι. Αυτό μπορείτε να το κάνετε ο καθένας μόνος σας και βαθμολογήστε ως προς τις σωστές, χωρίς να σας απορρίπτει το σύστημα, έχει πρόγραμμα από πίσω, νούμερο ένα, και επίσης και ως προς το χρόνο. Και μπορείτε να δείτε, άμα το πάρουν 300 ουρολόγοι, σε κάποια περιστατικά που έχουμε, στους εικονικούς στο e-learning, έχει ξεπεράσει τους 200 που το έχουν δει. Και βλέπεις πού είσαι, αλλά το βλέπεις μόνο εσύ. Όταν συμπληρώσεις και τελειώσεις, είσαι ο 8ος καλύτερος στους 208 που το έχουν πάρει, τον εικονικό. Μπορείτε να το ξαναπάρετε και να βελτιώσετε το σκορ σας. Έτσι, αναλογιζόμενοι τα λάθη που κάνατε. Αυτή είναι η εκπαιδευτική διαδικασία των εικονικών ασθενών που σας πληροφορώ ότι αυτοί οι εικονικοί ασθενείς αυτή τη στιγμή έχουν γίνει βασική διαδικασία εκπαιδευτική στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Αμερική. Και χάρη στο M-Educator έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να ενσωματώσουμε στην πλατφόρμα. Ο λόγος στους δύο, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χαρτί. Ο Γιάννης έχει ετοιμάσει και τον εικονικό ασθενή του καρκίνου του όρχεως που θα δούμε αύριο το πρωί.